ήταν Ιούνιο 2022 όταν Έλενα Ασημακοπούλου και Μπρούνο Τσιρίλο ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους με μια ανάρτηση στο Instagram. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2017 ενώ το 2010 απέκτησε την κόρη του Μαρία Ρόζαρια και το Μάιο 2018 πραγματοποίησε το θρησκευτικό του γάμο. Πλέον οι σχέσεις τους είναι καλές για χάρη της κόρης τους την οποία έχουν με... έχοντας περάσει δύο χρόνια από το διαζύγιο, η ηθοποιός φαίνεται πως έχει αλλάξει σελίδα στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με τη Relife με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Αντωνίου βρίσκεται σε σχέση με πρώην μπασκετμπολί. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο σύντροφός της είναι ο πρώην μπασκετμπολίστας και επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, Κώστας τσαρτσαρή. Οι δυο τους ζουν τον έρωτα τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αφού δεν θέλουν να απασχολούν με την προσωπική τους ζωή. Πρόκειται για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι με έντονη χημεία και κοινή στάση, μάλιστα, Κώστας Τσαρτσαρίς είναι πατέρας δύο παιδιών, διδήμων, που έχει αποκτήσει από το γάμο του με τη Λίνα Παπαδημητρίου. Πρόσφατα μάλιστα ξεκίνησαν και τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές. Ταξίδεψαν αρχικά στην πανέμορφη Ελαφόνησο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν στη Φολέγανδρο. Σχετικά με τις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγο της η Έλενα Ασημακοπούλου έχει πει σε συνέντευξη της, σε πολλές φάσεις όταν μιλάω στην κόρη μου, μου θυμίζω τη μητέρα μου. Είμαι πολύ παραδοσιακή και παραπονιάρα μαμά. Ενημερώνω πάντα τον πρώην σύζυγό μου για ό,τι αφορά το παιδί. Μιλάει συνέχεια με τον πάτερα της. Είναι αναμενόμενο να της λείπει ο πατέρας της γιατί δεν ζει εδώ. Όταν έρχεται ο Μπρούνο είναι 100% εκεί,